Λοιπόν, Ευαγγελία μου, μετά από 4 χρόνια που είχες βρεθεί στο dancing χορεύοντας, τώρα στην σκυτάλη της παρουσίασης. Ναι. Για πες μου τώρα λίγο πώς το είδες και από τις δύο πλευρές το πρόγραμμα. Γιατί εσύ το έχεις ζήσει από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, μόνο στην παραγωγή δεν έχεις υπάρξει. Το έχεις δει και από μπρος και από πίσω. Όχι, ρε παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Θα πάρω τη θέση του Ασημινάκη να ξεκουραστεί λίγο αυτό το αγόρι. Αυτός είναι πιο ξεκούραστος από όλους μας και ας κάνει 500 δουλειές. Για πες μου πώς το έχεις δει αυτό το πρόγραμμα τώρα που το έχεις δει από όλες τις πλευρές. Κοίτα να δεις, επειδή όπως είπες και εσύ, το έχω δει και από την άλλη πλευρά ως διαγωνιζόμενη και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν όλα τα ζευγάρια. Πολύ πρόβα, πολύ τρέξιμο όλη την εβδομάδα για να βγει αυτό που βγαίνει κάθε Παρασκευή στο live. Σίγουρα τους καταλαβαίνω και τους νιώθω πιο καλά από τον οποιοδήποτε εκεί μέσα. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα είναι πιο ξεκούραστα τα πράγματα, γιατί δεν τρέχω όλη την εβδομάδα να χτυπιέμαι στις πρόβες. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, και τότε που συμμετείχα, το είχα στο μυαλό μου ότι θα μου άρεσε να το παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα. Και να που ήρθε και να τώρα. Που ήρθε. Και να που ήρθε. Επειδή, εντάξει, εσύ με το χορό έχεις ασχοληθεί και σοβαρά, δηλαδή χόρευες. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, ο κόσμος που έρχεται, που δεν έχει καμία σχέση με το χορό στην πραγματικότητα, άσχετα που τους βλέπουμε στο τέλος, πραγματικά να τα καταφέρνουν. Ναι, ναι, ναι. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Πολύ. Αν δεν έχεις καθόλου ιδέα από χορό. Ναι. Για αυτές τις περιπτώσεις θέλω να μου πεις. Χρειάζεσαι πολύ παραπάνω πρόβες, πολλές ώρες. Βασικά είναι και λίγο πιο δύσκολο να κατανοήσεις κάποια πράγματα. Να κατανοήσεις ακόμη και σημεία του σώματός σου πώς πρέπει να τα δουλέψεις για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτός αν είσαι περίπτωση ανθρώπου, που για μένα θεωρώ ότι αν υπάρχει αυτό, βγαίνει καλύτερα. Το να το έχεις αυτό που λέμε. Είναι άνθρωποι που το έχουν με το ρυθμό μέσα τους. Είναι ένα ταλέντο κι αυτό. Άρα δεν χρειάζεσαι παραπάνω προσπάθεια. Θυμάσαι κάποιον τέτοιο την περίοδο που εσύ χόρευες, είτε τώρα που είσαι στην παρουσίαση. Ή ενδιάμεσα χρόνια που δεν ήσουν, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Που να πεις ρε παιδί μου ότι να. Αυτός δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το χορό, αλλά κοίταξε πώς το είχε το ρυθμό και κατάφερε με τις πρόβες να τα βγάλει πέρα. Κοίταξε να δεις, να σου πω τώρα από τα ζευγάρια που συμμετέχουν φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι όχι. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με το Ευαγγέλιο του Κακουριώτη. Πάρα πολύ. Που είναι και άντρας και για τον άντρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να κουνηθεί, να σπάσει τη λεκάνη του και όλο αυτό που λέμε ή που έλεγε και ο Γιώργος ο Λιάγκας για το σπάσιμο του χεριού και όλα αυτά τα χορευτικά. Πες μου λίγο. Ο Λιάγκας που τα έχει μάθει αυτά έχει πάρει σκονάκι από το Λάτσιο. Πες μου, γιατί δεν είναι δυνατό. Μπορεί. Ούτε εκείνος ήξερε από χορό, αλλά τα έλεγε πολύ ωραία τα σχολιά του. Δεν ξέρω. Πες μου, και ο Λιάγκας αυτό μου θυμίζει. Ναι. Δηλαδή τον ακούω και λέω, ρίση, πώς τα λέει αυτός αυτά. Πού τα ξέρει. Έκανε δατικά μαθήματα. Μα και εγώ έχω εντυπωσιαστεί, πρέπει να σου αυτά πω. Αυτά που λέει είναι σωστά, γιατί εγώ δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή με ψαρώνει, αλλά δεν ξέρω. Και βλακίες να λέει, το ακούω. Κοίτα, ειδικά στα πρώτα live που κι εγώ δεν ήξερα τι θα ακούσω από το στόμα του, έλεγε κάποια πράγματα που λες, ρε Γιώργο, πώς τα ξέρεις. Τι είναι. Όχι τίποτα, κάτι. με κάποιον μιλάς. Όχι, ναι. Εντάξει. Ναι. Για πες μου. Και εμένα λοιπόν με εντυπωσίαζαν αυτά που έλεγε και λέει: έχω κάτσει και έχω διαβάσει. Και λέω: κοίτα να δεις τελικά, ακόμη και με το να διαβάσεις κάποια πράγματα. Δεν θα τον σηκώσετε ποτέ να χορέψει. Εγώ έχω προσπαθήσει 2-3 φορές. Δεν τα έχω καταφέρει. Γιατί? Μπορεί στο μέλλον να τον πιέσω λίγο παραπάνω ή να τον τραβήξω με το ζόρι τέλος πάντων. Κάτι να κάνω. Με πρόβα, να μην τρέπεται κι αυτός, γιατί έχει δίκιο. Και εγώ δεν θα ήθελα να μην τραβήξω με το ζόρι να κάνω αεροπλανικά στην τηλεόραση. Κοίτα, αλλά αν μου δείξεις 5 πράγματα και το θέλω, μπορώ να τα καταφέρω. Κουτσάστραβα. Την τελευταία φορά πάντως που προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να σηκωθεί έστω και για ένα τσιφτετέλι, γιατί το ζήτησε κάποιος από το Twitter, δεν τα καταφέραμε και είπε ότι ένας άντρας μέχρι ένα ζεμπέκικο μπορεί να πάει. Όχι παραπάνω. Δεν λέω τίποτα. Η Ελεονόρα. Η Ελεονόρα. Η οποία είχε βρεθεί και αυτή στο σοου χορεύοντας. Ναι. Άρα και εκείνη ξέρει την οπτική πώς είναι να βρίσκεσαι διαγωνιζόμενη και το άγχος που υπάρχει κάθε φορά, έτσι. Δηλαδή η καρδούλα πάει και έρχεται πριν βγεις να πατήσεις το πόδι σου σε αυτή τη σκηνή. Γιατί μπορεί να έχουν πάει όλα τέλεια στις πρόβες και τελικά την ώρα του live να γλιστρήσεις, να στραβοπατήσεις, να πατήσεις το φόρεμα, να συμβεί το οτιδήποτε. Άρα και εκείνη ξέρει πώς είναι να το κάνεις όλο αυτό. Και σίγουρα τη βλέπεις και λίγο. Ξέρεις, είναι μάλλον και η εγκυμοσύνη και η φάση που περνάει. Μα νομίζω θα γεμίσει τώρα πια τον άλλο μήνα. Σε δηλαδή, ένα μήνα νομίζω. Ναι. Από ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Άρα δεν θα συνεχίσει και μέχρι το τέλος, γιατί και εμείς θα πάμε μέχρι τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου ή Ιουνίου.
Τέλος Μαΐου. Άντε να πάρουμε και την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου. Επειδή συνήθως πάμε έτσι, όλα πάνε μέχρι τέλος σεζόν, γι' αυτό. Όχι, όχι. Έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, είναι μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, άντε να πάρουμε μια εβδομάδα από τον Ιούνιο. Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ήσουνα η τελευταία στάρ Ελλάς που ήμουν εκεί, ναι. Στον Αντένα εννοώ, και το συζητάω κάθε φορά. Λέω, γιατί όταν μιλάμε για το πότε, πού και τα λοιπά, λέω, παιδιά, με εμένα μην κοντράρεστε. Και εγώ τα καλλιστεία τα ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Λοιπόν, από τότε μέχρι πριν 1-2 χρόνια, μπορείς να μου πεις, γιατί δεν είχες ξανά αναλάβει τα ενία παρουσίασης μιας εκπομπής. Έχεις αέρα, έχεις λέγη, είσαι όμορφη. Είσαι μέσα σε αυτό το χώρο πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι κι άλλες φορές έχεις πει και στην εκπομπή σου και γενικά σε κοινούς γνωστούς μας πολύ ωραία λόγια για μένα. Και για να το λες εσύ, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα είχα τις αναποδιές μου κι εγώ και κάποιες τρικλοποδιές, αν θες να το πω και έτσι. Προφανώς δεν με είχε πιστέψει κάποιος για να μου δώσει κάποια ευκαιρία. Και γι' αυτό έχω πει και για την Άλκεστη, τη Μαραγκουδάκη, ότι αν δεν ήταν εκείνη, σήμερα μάλλον δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα ήμουν δηλαδή... Εννοείς ότι κάποιος πρέπει να κάνει το ξεκίνημα. Ναι. Για να... Και μπορεί να φταίω όμως και εγώ από την άλλη. Δεν θέλω πάντα να τα ρίχνω στους άλλους, γιατί και εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που κυνηγούσα πράγματα και καταστάσεις. Δηλαδή δεν πήγα κι εγώ ποτέ να χτυπήσω μια πόρτα και να πω καλησπέρα, είμαι εδώ, θέλετε να με δείτε σε κάτι? Ναι, απ' την άλλη, μήπως ρε παιδί μου, εσένα σε κυρίευαν οι ανασφάλειες? Ήμουνα πολύ ανασφαλής. Και ακόμη δεν μου έχουν φύγει πολλά πράγματα. Βασικά, δεν είχα ποτέ πολύ αυτοπεποίθηση. Γιατί? Τι ξέρω. Γιατί? Και ενώ δεν είναι ότι, ξέρεις, μπορεί να σου πούνε ότι μήπως φταίει ο περίγυρός σου, ο κόσμος που συναναστρέφεσαι και δεν σου δίνει αυτό το πούς ότι μπορείς, ρε παιδί μου, να το κάνεις. Εμένα, λοιπόν, συνέβαινε αυτό, μου το λέγανε πολύ. Αλλά εγώ δεν πίστευα πολύ στον εαυτό μου, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να φταίει και το ότι ήμουν αρκετά ντροπαλή. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια έχω υπάρξει τόσο ντροπαλή και τόσο μαζεμένη που δεν άφηνα τον εαυτό μου ελεύθερο. Μπορεί ακόμη και αυτό να παίζει τον ρόλο. Πώς πήγες στα Καλλιστεία που ήσουν 20 χρονών παιδάκι? Έλαντε, πες το μου και αυτό. Εκεί δεν αισθάνθηκες τίποτα πολύ, από αυτά που περιγράφεις? Δηλαδή εγώ εκεί θα φοβόμουν πιο πολύ. Μα εγώ τώρα που γυρνάω πίσω και το σκέφτομαι, λέω, μα πώς το έκανα? Απειρία σχέση από αυτό το χώρο, δηλαδή? Καμία πώς, σχέση, γιατί πώς. Και πολλά κορίτσια πάνε σε ένα διαγωνισμό έχοντας υπάρξει μοντέλα, ναι. Έχουν πάρει έναν αέρα. Φυσικά. Εγώ καμία σχέση από το σπίτι μου εκεί. Όταν έφτασα έξω από το... εκεί στο κέντρο στο Μαρούσι, που ήταν η προκριματική, ήμασταν πόσα κορίτσια με τις μαμάδες μας, ξέρεις, σαν δύο. Και βλέπω όλο αυτό το χαμό από γυναίκες και λέω, πού πάω? Τι ήρθα εδώ να κάνω? Εσύ όταν ήσουν μικρή σου λέγανε τι ωραίο κοριτσάκι είσαι? Ναι, μου το λέγανε. Εσύ αυτό ποτέ το άκουσες? Μάλλον το έμπαινε και έβγαινε, δεν ξέρω. Δεν το πήρα πολύ ζεστά ποτέ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω τώρα. Ήμουν πάντα πολύ μαζεμένη. Για να σε πάω σε μερικές έτσι... σε μερικές γρήγορες ερωτήσεις, αφού πρώτα μου πεις, μια και μου το ξαναλέσει, ήμουν πολύ μαζεμένη. Τι σε ξεκλείδωσε, ρε Ευαγγελία? Νομίζω το ότι μεγάλωσα, ξεμπλόκαρα, ορίμασα, ένιωσα πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και βλέποντας ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα, μάλλον με έκαναν να νιώσω και... λίγο πιο μακάρι δυνατή. Να μην σου κοπεί αυτή η ωραία φορά. Έλεγες όμως και παλιότερα ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να αφήσω τη δουλειά μου και να κάνω οικογένεια και ένα παιδί. Mm-hmm. Επειδή αλλιώς είναι να το λέμε, πολλά πράγματα λέμε έτσι πάνω στα ωραία μας, και αλλιώς είναι όταν το συνειδητοποιούμε στην πράξη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, είναι πραγματικά τόσο εύκολο για την Ευαγγελία? Όχι να κάνει παιδί, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά το να πεις ότι δεν χρειάζεται να τα συνδυάσω και τα δύο, μπορώ να κάνω αυτή την επιλογή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν να συνδυαστούν αν τα αγαπάμε όλα και τα θέλουμε. Ναι, σίγουρα. Εγώ αυτό που ουσιαστικά έχω πει είναι ότι και να μην μου δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσω αυτό το πράγμα επαγγελματικά, από τη στιγμή που θα έχω βρει τον άνθρωπό μου και θα έχω κάνει τα παιδάκια μου, είμαι από τις γυναίκες που μου αρέσει να είμαι εκεί και να μεγαλώσω εγώ ίδια τα παιδιά μου και να μην είναι τις περισσότερες ώρες της ημέρας και ειδικά στα πρώτα χρόνια που θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού, να μην μεγαλώσουν με τη γιαγιά και τον παππού ή μια κοπέλα, ας πούμε, άλλη. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε γρήγορες ερωτήσεις που σου έλεγα πριν.
Δηλώνεις ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα. Ναι. Με ακατάστατο άντρα θα μπορούσε να συμβιώσεις. Ή έχεις ξεπεράσει το ψυχαναγκασμό σου γενικώς. Όχι, μάλλον θα μπορούσα να συμβιώσω, αλλά γιατί. Γιατί θα ήμουν εγώ η τρελή που θα έτρεχα από πίσω για να το μαζεύω. Κάνεις, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Το κάνω σε σημείο που. Να σου πω τώρα κάτι να γελάσεις. Από το σχολείο ακόμη έμπαινα στο σπίτι, ήμουνα με τον μπουφάν και την τσάντα. Και αν έβλεπα ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι θέση του εδώ και είναι εκεί, ξεκινούσα και μάζευα και μου λέει η μαμά μου: Κορίτσι μου, χαλάρωσε. Βγάλε πρώτα την τζαντούλα σου και τον μπουφάν σου και θα τα μαζέψει. Μπράβο. Ποιο στοιχεία του χαρακτήρα σου σε έχει καταπιέσει περισσότερο, αυτό α πούμε σε έχει καταπιέσει που λες τώρα, ή υπάρχουν και άλλα που σε έχουν καταπιέσει πιο πολύ? Ο ψυχαναγκασμός με την καθαριότητα. Mm. Όχι, αυτό δεν θα έλεγα ότι με έχει καταπιέσει. Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα μου? Θα σου πω αυτό που έλεγα πριν, νομίζω, το ότι είμαι ντροπαλή. Που σίγουρα το έχω αποβάλει κατά πολύ από το πώς ήμουν παλιά, αλλά δεν έχει φύγει τελείως, τέλος πάντων. Ποιο τραγούδι σιγοψιθυρίζεις αυτόν τον καιρό? Ποιο τραγούδι? Την ώρα που οδηγείς, την ώρα που, ξέρω εγώ, φτιάχνεις τα ωραία σου γλυκά. Στη δουλειά δεν φαντάζομαι ότι είναι εύκολο. Όχι, και στη δουλειά. Εκεί όταν παρουσιάζω ένα ζευγάρι και φεύγω και πάω πίσω, κάνουμε ένα mini party εμείς μεταξύ μας εκεί. Υπάρχει ένα τραγούδι έντονο που μπορεί να μην το σιγοψιθυρίζω, να το λέω και λίγο πιο δυνατά, το βάζουμε εκεί και το απολαμβάνω. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτή τη ζωή, Ελένη. Όλα. Ζήλια ή απιστία, ποιο πιστεύεις ότι συγχωρείς πιο δύσκολα από τα δύο? Την απιστία. Τη ζήλια κάπως θα την... Θα την κοντρολάρεις, ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου ανασφάλεια? Να μην έχω γύρω μου ανθρώπους που με αγαπάνε πραγματικά. Νομίζω. Γιατί πράγμα σου γκρινιάζει η μαμά σου? Το συχνότερο, δηλαδή. Η μαμά μου γκρινιάζει ότι εξαφανίζομαι και ότι δεν παίρνω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Εννοεί πολλά. Ναι. Σε τι θα ήθελες να τα καταφέρνεις καλύτερα? Πού θεωρείς ότι δεν τα πας τόσο καλά και θα ήθελες να τα πηγαίνεις καλύτερα? Σε τι κομμάτι, στο επαγγελματικό ή σε οποιοδήποτε κομμάτι? Μπορεί να μου πεις, θα ήθελα να μαγειρεύω καλύτερα. Θα ήθελα να είμαι πιο διπλωμάτισσα. Θα ήθελα να είμαι πιο ενεργητική. Ναι. Θα ήθελα να παίρνω πρωτοβουλίες πιο πολλές. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο... μάλλον, να μην είμαι τόσο αθώα. Ακόμα. Ναι. Σου λέω, είμαι σε καλύτερη φάση, αλλά... Όχι, εντελώς. Έχεις δρόμο. Στην καθημερινότητά σου, τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει? Να δω μία ταινία. Έτσι, να ταξιδέψω, να ξεχαστώ, να μην σκέφτομαι διάφορα. Έχεις περάσει δύσκολα από τα μίντια, Ευαγγελία, ή θα λέγεις ότι ήσουν ένα έτσι και είσαι ένα έτσι καλοχαϊδεμένο παιδί? Καλοχαϊδεμένο δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Ωραία. Σίγουρα δεν με έχουν χτυπήσει πάρα πολύ όσο μπορεί να έχουν υπάρξει άλλα πρόσωπα. Αλλά θεωρώ ότι με έχουν έτσι λίγο αδικήσει. Δεν ξέρω, παιδί μου, είναι αυτό που λες ότι αν όλα πηγαίνουν καλά και λίγο βλέπουν ότι δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό γιατί θα φανώ εγώ χαζός, ας πούμε. Είναι όλη Ευαγγελία μου, κορίτσι μου, τι κούκλα, τι θεά, τι καλή, μπράβο σου, όλα φανταστικά. Όταν όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως δεν υπήρξαν για μένα στο παρελθόν, σε χτυπάνε λίγο παραπάνω. Όταν πηγαίνεις να δώσεις μια συνέντευξη, σκέφτεσαι, όχι, δεν θα ήθελα να με ρωτήσουν γι' αυτό, ή πω τώρα, δεν είναι το καλύτερό μου να πάω εκεί όπου, γιατί ξέρω ότι θα με φέρουν σε δύσκολη θέση? Έχει συμβεί συνήθως σε περιπτώσεις που μπορεί να έχει ακουστεί κάτι για την προσωπική ζωή και εγώ μπορεί να μην θέλω να πω κάτι και λέω, όχι, τώρα θα με ρωτήσουν γι' αυτό. Αλλά μόνο μέχρι εκεί, δηλαδή δεν έχω ποτέ στη διαδικασία τι θα με ρωτήσουν. Ή όπως μου έχουν κάνει την ερώτηση, μαθαίνεις από πριν τι θα σε ρωτήσουν στη χή συνέντευξη που θα δώσεις? Και λέω, όχι, γιατί δεν ξέρω να συμβαίνει αυτό με άλλους. Δεν συμβαίνει. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Δεν συμβαίνει. Αυτή η ερώτηση που μου είχε γίνει στο παρελθόν. Έχεις νιώσει ποτέ ιδιαίτερα άβολα σε συνέντευξη? Τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Όχι, μα δεν θέλω να μου το πεις. Λέω, αν σου έχει συμβεί, δεν θέλω να μου πεις ναι, εκεί, σε αυτόν και εκεί. Όχι, καθόλου δεν τα θέλω αυτά. Ναι, μου έχει συμβεί λίγο να με στριμώξουν παραπάνω. Και επειδή είμαι και λίγο καλούλα,
Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν και με βάζουν και τις τα λέω. Τι σχέδια κάνεις για, για τη συνέχεια μετά το dancing? Αχ, στο μυαλό σου. Δεν έχω στο μυαλό μου. Και όταν μου το ρωτάνε αυτό, λίγο αισθάνομαι και περίεργα, γιατί λέω μήπως θα έπρεπε να ξέρω. Αλλά γενικά ποτέ δεν έβαζα, ξέρεις, ένα συγκεκριμένο στόχο να πω θέλω να κάνω αυτό. Είμαι λίγο, περιμένω πώς θα μου έρθει και τι θα μου έρθει, να το εξετάσω και να δω αν μου ταιριάζει και αν θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω καλά. Γιατί αν δεν θεωρώ ότι. Διακοπές θα κάνεις το καλοκαίρι τουλάχιστον. Ναι, καλέ, δεν θα κάνω. Γιατί τι να κάνω το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Μα σταματάνε όλα το καλοκαίρι. Σταματάνε όλα. Όχι. Κάποιοι δουλεύουν. Κάποιοι όχι. Α, δεν ξέρω, θα κάνω το σίγουρα. Δικό σου πρόγραμμα. Θα κάνω. Εκεί στον Αύγουστο θα κάνω κάτι. Διακοπές. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα, Ευαγγελία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ και πάλι που σε ξαναείδα και χαίρομαι που σε βλέπω στο dancing. Σου πηγαίνει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε να σας δώσω τα δώρα σας από το Instagram και να κλείσουμε.